Ο ένφια, όπως είδαμε κυρίες και κύριοι, προκαλεί αναταράξεις και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει φθινοπορεινή αντεπίθεση φοροελαφρύνσεων με αιχμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τα μέτωπα για την κυβέρνηση όμως είναι πολλά, καθώς Σαμαράς και Βενιζέλος καλούνται να ξεπεράσουν τον σκόπελο της προεδρικής εκλογής, που για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ορόσημο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται το σχέδιο φοροελαφρύνσεων, το οποίο έχει προαναγγείλει για το φθινόπωρο ο Πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα που δημιούργησαν τα προβλήματα με τον έμφυα. Καθοριστικό ρόλο στον κυβερνητικό στόχο θα παίξει το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Ζαν-Κλον Γιούγκερ στις 30 Αυγούστου, λίγο πριν από τη συνάντηση των Υπουργών με την Τρόικα στο Παρίσι. Το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τις φοροελαφρύνσεις. Για μας είναι μείζον το ζήτημα. Είναι πρώτης προτεραιότητας. Και αυτά είναι, ξέρετε, επαναλαμβανόμενες πρακτικές απλώς εξαγγελιών, οι οποίες είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Τη δική του στρατηγική σχεδιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της ΔΕΘ, όπου ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να καταθέσει τα βασικά σημεία του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματός του, καθώς η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι ο χρόνος των εκλογών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με κυριότερο ίσως τον μπλόκο του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Το Φεβρουάριο θα έχουμε την συμφορή, την προεδρική εκλογή. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αν με ρωτάτε πριν από ένα μήνα, θα σε έλεγα είναι 80% να μην βγάλουμε, 20% να βγάλουμε. Τώρα είμαστε 50-50 και παραπάνω. Βλέπω πολύ μεγάλη αλλαγή του κλίματος σε πολλούς τους ανεξάρτητους βουλευτές. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θεωρώ ότι πράγματι έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την κυβέρνηση. Όλα τα άλλα που λέγονται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον είναι για να τονώσουν το ηθικό των μελών της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ούτε οι 180 βουλευτές είναι δεδομένοι. Το αντίθετο, μάλιστα. Εκλογές θα πάμε στο τέλος της τετραετίας, είπε Σκηνή. Λέτε εσείς. Έχει άλλη άποψη, βέβαια, η αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαι βέβαιος ότι θα πάμε στο τέλος της τετραετίας, διότι πιστεύω ότι όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα, το ελληνικό κοινοβούλιο θα βγάλει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης πάντως, με άρθρο του στην εφημερίδα Έθνος, κάνει εκ νέου άνοιγμα προς την κυβέρνηση, βάλλοντας παράλληλα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον κακό λύκο του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας και προτείνει. Αν η συνταγή του 2012 φάνταζε αδύνατη, τώρα το 2014 είναι αναπόφευκτη. Εμείς περιοριζόμαστε στο ρόλο του σεφ. Ας γευτούν τα εδέσματα οι άλλοι. Αν δεν θέλουν να προσφέρουν αυτούς έδεσμα στον καιροφυλακτούντα λύκο. Έχει επιδείξει για ένα μεγάλο διάστημα όριμη πολιτική στάση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι αρνητικός, αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι αυτού του είδους οι συμμαχίες από μόνες τους μπορούν να προσθέσουν και πάρα πολλά.